Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μας. Τώρα έχει το κλιματιστικό για να μην ακούγεται. Αυτό το γύρισμα παλεύω να το κάνω 3 μέρες, αλήθεια. Απλά δεν προλάβαινα λόγω δουλειάς. Σήμερα που βρήκα μισή ώρα γιατί είναι Σάββατο, αποφάσισε η Θεσσαλονίκη να βρέξει. Οπότε, όταν βρέχει, όλο μου το σπίτι είναι πάρα πολύ σκοτεινό και πρέπει να πάω κοντά σε παράθυρα. Προκειμένου πήγα λίγο στην κουζίνα, το φως πέφτει από την άλλη, δεν ήταν πολύ σωστό. Οπότε ήρθα να κάνω το γυρισματάκι μου εδώ. Νομίζω εδώ με βλέπετε μια χαρά. Γύρισα πριν λίγο από γυμναστήριο. Θα σας δείξω μετά τι φοράω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ άνετο. Το φοράω και μέσα στο σπίτι εγώ. Αυτό το γύρισμα το ζητήσατε πάρα πολύ. Πάρα πολύ το ζητήσατε και καταλαβαίνω και το λόγο. Οπότε είπα να το κάνω, άρπαξα την ευκαιρία. Είναι έτσι και ένα μικρό story time νομικής. Οπότε θα το κάνουμε αυτό. Κάνε follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe. Ρε παιδιά, θέλουμε τόσο δά για να γίνουμε 40.000 εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο subscribe. Έλα λίγο να γίνουμε. Αυτά. Κάνε όλα αυτά που σου λέω και ξεκινάμε μαζί το story time, το απολαυστικό νομικής. Μόλις έφαγα κιόλας. Αυτό που οι περισσότερες, γιατί κυρίως κοπέλες μου στέλνουν, με ρωτάτε είναι, Κατερίνα, νομική ή ψυχολογία? Μακάρι στα 18 να είχα έτσι τις δικές σας ερωτήσεις, να είχα και τον τρόπο που σκέφτομαι σήμερα, γιατί όλα τα πράγματα στη ζωή μου θα ήταν πιο εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία δεν μας περνάνε και δεν μας μαθαίνει τον τρόπο να σκεφτόμαστε σωστά. Στόχος συνήθως είναι να μάθουμε αυτό που θα λέει το βιβλίο μέσα, να γράψουμε πολύ καλά σε ένα διαγώνισμα. Την ανθρωπιά και τους τρόπους διαχείρισης, σκέψης, ψυχραιμίας δεν τους μαθαίνεις εκεί. Θέλει προσωπική δουλειά, θέλει οικογενειακή δουλειά, θέλει ψυχοθεραπεία, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε λίγο κι εγώ όταν έφτασα 18, δεν ήξερα τι να βάλω στο μηχανογραφικό μου, δεν ήξερα που πάνε τα 4 και έβαλα απλά νομική, γιατί μου τέριαζε σαν Κατερίνα στο μυαλό μου να γίνω αυτό. Έφαγα και την ωραία πίεση από τους γύρω, Κατερίνα τέλεια, δεν είναι νομική για σένα, φανταστικό. Αυτό ήταν... Πάλεψα πάρα πολύ μέσα μου, γιατί πρώτα είχα βάλει ψυχολογία και μετά το άλλαξα ξανά. Οπότε καταλαβαίνω κάθε σκέψη, καταλαβαίνω κάθε μία από εσάς που ενδεχομένως θέλει ψυχολογία, αλλά θέλει και νομική, αλλά δεν ξέρει τι είναι καλύτερο. Και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να μιλήσω για την ψυχολογία, δεν μπορώ να σας πω πράγματα. Ξέρω πάρα πολύ λίγα πράγματα, είτε είναι τα μαθήματά της, είτε είναι το πώς περνάνε τα 4-5 χρόνια. Θα σας μιλήσω όμως για την νομική. Όσο μπορώ, εγώ θα σας μιλήσω γι' αυτό. Να σας πω αν είναι εύκολο, αν είναι δύσκολο. Θα μου πεις τώρα τι είναι εύκολο, τι είναι δύσκολο. Το θετικό με το να περάσει νομική σίγουρα είναι ότι η νομική δεν είναι απλά η νομική. Σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο αυτό που είναι. Δεν έχεις τη δυνατότητα να γίνεις μόνο ένας συνεργός δικηγόρος που θα τρέχει στα δικαστήρια ή μόνο θα αναλαμβάνει υποθέσεις. Μπορείς να πας στο δικαστικό, μπορείς να πας στο νομικό συμβούλιο του κράτους, μπορείς να πας και να ξεκινήσεις επιχειρήσεις σου, μπορείς να γίνεις υπεύθυνος επιχειρήσεων, μπορείς να ασχοληθείς με οικονομικά. Μπορείς να γίνεις διπλωμάτης, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, αν ξεκινήσω δεν θα σταματήσω. Μπορείς να κάνεις και απλά αυτό που ζητάει η καρδιά σου μετά από αυτό, γιατί θα έχεις τις απαραίτητες γνώσεις. Αν είχα όταν ήρθα στην Ελλάδα έναν καθοδηγητή να μου τα πει όλα αυτά, νομίζω ότι η ζωή μου θα ήταν κάπως πιο εύκολη γενικά. Για όσους δεν έχουν δει το story time πώς ήρθα στην Ελλάδα, καλύτερα να το δουν για να έχουν μια εικόνα, γιατί θα πω πράγματα τα οποία συνδέονται κάπως. Εγώ ερχόμενη στην Ελλάδα, ήρθα απλά να δω μια φίλη μου. Δεν ήρθα για να περάσω στη σχολή. Εγώ έδωσα στη Γερμανία κανονικά πανελλήνιες, αλλά εμείς περνάμε στην Ελλάδα και έχουμε την επιλογή, αν έχουμε καλό βαθμό, είτε να γραφτούμε σε κάποιο άλλο ξένο πανεπιστήμιο, είτε στην Ελλάδα. Εμένα ο βαθμός μου ήταν τόσο υψηλός που μπορούσα να γραφτώ και στη νομική του Μονάχου. Έτσι και έκανα. Ήρθα λοιπόν στην Ελλάδα απλά για να δω μια φίλη μου και απλά πέρασα μια βόλτα από τη σχολή. Αυτό έγινε. Και. Το πρόβλημα ήταν ότι ναι, με πήγαινα σε δίγλωσσο σχολείο στη Γερμανία, αλλά τα ελληνικά μου δεν ήταν ακαδημαϊκά. Οπότε ερχόμενα εδώ πέρα. Και όταν είπα, κάτσε να πάω στη σχολή να δω πώς είναι. Πέρα το γεγονός ότι ήρθα δεύτερο εξάμεινο, όλα τα παιδιά είχαν δέσει, όλα τα παιδιά είχαν διδαχθεί 6 μήνες κάποια μαθήματα. Εγώ ήρθα από το 0.
άνοιγα βιβλία, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και έκλαιγα πάνω από τα βιβλία γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν καταλάβαινα τίποτα, χωρίς υπερβολή. Δεν το λέω για να το πω. Δεν καταλάβαινα τα ελληνικά. Είναι τρομερά δύσκολη σχολή στην κατανόηση και στα ελληνικά. Αν δεν τα ξέρεις εννοώ, έτσι. Και εννοείται ότι ένα παιδί 18 χρόνων δεν ξέρει τα ελληνικά. Δεν το λέω μόνο για μένα που ήρθα από άλλη χώρα. Γενικά. Θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση και αφοσίωση για να μάθει. Δεν ξέρω ποια τεράστια δύναμη ήταν αυτή που με έκανε να αφοσιωθώ τόσο πολύ σε αυτό το λειτουργήμα που τελικά επέλεξα να κάνω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ τη ζωή, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς τα κατάφερα αν δεν αφοσιωνόμουν τόσο πολύ. Ερχόμενοι εδώ, αφήνω την σχολή τέλος πάντων στο Μόναχο και λέω ας κάτσω 6 μήνες εδώ, και έτσι είχα ένα κενό μέχρι να ξεκινήσει το εξάμεινο στη Γερμανία, να δω πώς είναι. Στο πρώτο εξάμεινο έχω πάρει και τα βιβλιάρια σπουδών μου εδώ που σου δίνω στην αρχή για να δω και τα μαθήματα, να μην σας πω κάτι που είναι λάθος. Στο πρώτο εξάμεινο που εγώ το έχασα, σου κάνω ουσιαστικά μαθήματα έτσι εισαγωγής για να μπει στο πνεύμα. Τα θεωρούν αυτοί εύκολα, δεν είναι. Το πρώτο εξάμεινο έχει αστικό δίκαιο, συνταγματικό. Το συνταγματικό μπορεί να σε ζωρίσει πολλά χρόνια ακόμα πέρα από το πρώτο εξάμεινο. Έχει ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου και μετά έχει και κάποια μαθήματα επιλογής. Εύκολα δεν είναι. Αν επιλέξεις νομική, επέλεξε την γιατί είσαι παθιασμένος με αυτό, με αυτό που θα θες να γίνεις μετά και σου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζεις. Μην επιλέξεις μια σχολή όπως είναι νομική, απλά και μόνο για να συμπληρώσεις κάτι στο μηχανογραφικό και γιατί δεν ξέρεις που θες να πας. Για μένα μην το κάνεις. Θέλω στη νομική να μπεις επειδή το γουστάρεις. Το γουστάρεις και θα σε τρελάνει, θα σε αρρωστήσει, θα σε ζαλίσει, αλλά θα την αγαπήσεις πάρα πολύ. Εγώ ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα κατά τη διάρκεια των χρόνων και διάβαζα όλο και περισσότερο και η απόδοσή μου ήταν όλο και καλύτερη. Κάποιες στιγμές έφτανα 9-10, που γενικά στη σχολή είναι λίγο δύσκολο. Γενικά, λίγο άπιαστο όνειρο. Μπαίνει στο δεύτερο εξάμεινο, συνεχίζουν τα μαθηματάκια και σου χώνει δεύτερο εξάμεινο ένα εμπορικό δίκαιο, έτσι για πιο light λίγο. Σου χώνει και ένα δημόσιο διεθνές, που μπορεί και επίσης να σε βασανίσει μέχρι το τέταρτο έτος. Σου χώνει και ένα δίκαιο της δικαιοπραξίας, που ακούγεται και φαίνεται εύκολο γενικά στην πορεία, αλλά έχει τις αρρώστιες του κι αυτό. Και σου χώνει και το καλύτερο, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος, που ξεκινάει λίγο εκεί να νιώθεις ότι «Οπ, ήρθα νομική». Όντως τώρα είμαι νομική. Δεν ξέρω αν η νομική θα σε βρει η Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή η Κομωτινή. Όπου και αν σε βρει όμως, ανάλογα με ποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Και εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ, ενώ ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα και θεωρώ την ευφυΐα και νοημοσύνη και σκέψη μου γενικά αρκετά αρρωστημένη. Όταν λέω αρρωστημένη, το βάζω σε εισαγωγικά, σε σχέση με το ποινικό. Θεωρώ ότι το μυαλό μου έφτανε σε αποτελέσματα που έπρεπε να φτάσει. Πρέπει να έχεις και μια παρόστια για να ασχολείσαι με ποινικό. Παρ' όλα αυτά, με ζόρισε πάρα πολύ το ποινικό, αλλά είμαι τόσο απορρομένη που κάποια στιγμή εντάξει. Ζορίστηκα, αλλά το κατάφερα. Έρχεται ο Σεπτέμβριος, χρωστάς κάποια μαθηματάκια σίγουρα, και έρχεται μετά και το επόμενο έτος, μπαίνει τρίτο εξάμεινο και σου χώνει έτσι ένα ωραίο γενικό ενοχικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού. Έχεις μετά και τα επιλογή σου. Έχεις το δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πολύ δύσκολο στην πράξη. Έχεις το εμπράγματο δίκαιο, πολύ χρήσιμο επίσης στη ζωή, αν ασχοληθείς με αυτό. Σου βάζει μαθηματάκια έτσι, όλο κάτι καινούριο σου έρχεται και όλο λες πώς θα το καταφέρω, πώς θα το καταφέρω, πώς θα το καταφέρω. Θα σας δείξω λοιπόν ένα απλό βιβλίο. Θα πω απλό γιατί κατά μέσο όρο και μακάρι αυτό το βίντεο να το βλέπει και η φίλη μου η Στέλλα και η Ράνια. Με τα κορίτσια ήμασταν μαζί στις φοιτήτριες, τις γνώρισα, ήταν όλη μου η αρχή στη Θεσσαλονίκη και πώς να το πω, χωρίς αυτές δεν θα ήταν τίποτα ίδιο. Μέσα σε όλο αυτό βέβαια έχω γνωρίσει και απίστευτος ακόμα ανθρώπους, είτε είναι η φίλη μου η Γεωργία, είτε είναι άλλος κόσμος που θέλω να πω όμως η Στέλλα και η Ράνια ήταν και στην πολυκατοικία μου, ήταν πολύ καρμικό όλο σαν συνάντηση. Λοιπόν, αυτό είναι το δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα μου τα βιβλία γενικά, να ανοίξω λίγο μέσα να δείτε πώς είναι. Δεν είπα, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει βιβλίο μου που δεν είναι χρησιμοποιημένο, σημειωμένο, διαβασμένο
μέχρι τρέλας. Δεν μπορούσα αλλιώς, δεν γινόταν αλλιώς, παιδιά. Δεν είναι σχολή που μπορείς να πεις, και το λέω να το ξέρω αυτό, δεν είναι σχολή που μπορείς να πεις, θα διαβάσω σημειώσεις. Όχι. Θα διαβάσεις σημειώσεις, μία, δύο φορές μπορεί να περάσεις έτσι. Αλλά αν δεν ασχοληθείς με πρακτικό βιβλίο που περιέχει πάρα πολλά πρακτικά, δεν πρόκειται ποτέ να μάθεις και το αντικείμενο. Μπορεί να το περάσει το μάθημα, ισχύει. Όλα έχουν να κάνουν και με τύχη πολλές φορές. Μπορεί να το... Δεν ξέρω. Αλλά στην πράξη, αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο, δεν πας πουθενά. Για μένα. Όλο το βιβλίο λοιπόν είναι έτσι και το λέω γιατί. Γιατί π.χ. ο σταμάτης αδερφός μου είναι τώρα στο οικονομικό, στο ΠΑΜΑΚ, διοίκηση επιχειρήσεων βασικά. Και όλα τα βιβλία είναι, δεν τα έχει ανοίξει. Είναι απλά στη βιβλιοθήκη. Και λέω αυτό παιδί πώς περνάει μαθήματα. Και είναι μια σχολή στην οποία διαβάζουν σημειώσεις, κάνουν πολλά μες στην τάξη, μες στην αίθουσα, οπότε γι' αυτό και τα περνάει. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Εμείς έχουμε πολύ διάβασμα. Ένα τέτοιο βιβλίο λοιπόν είναι γύρω στις 700-800 σελίδες. Το συγκεκριμένο είναι 700. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο εγώ, για να το βγάλω, είχα φτάσει σε ένα σημείο πλέον τέτοιου διαβάσματος, που υπολόγιζα την ώρα 80 με 90 με 100 σελίδες. Και έβγαζα ένα βιβλίο σε μια εβδομάδα. Αυτό το βιβλίο. Μπορεί και σε 5 μέρες έτσι όπως πηγαίναμε. Κανονικά. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό όμως. Πρέπει αυτό το βιβλίο μέσα στο εξάμεινο να διαβάζει λίγο-λίγο. Αλλά μέσα στο εξάμεινο πότε να το προλάβεις. Να πάω στη σχολή 8 ώρες, να διαβάσω μετά τη σχολή, να κάνω τις επόμενες μέρες. Να. Εγώ ήμουν και στο πρακτορείο μοντέρνα τότε. Να ασχοληθώ και με μένα. Να βγω και με τα παιδιά. Δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα. Οπότε έρχεται ο Ιούνιος και λες, αχ, κάτσε να διαβάσω λίγο τώρα. Αυτό σε γενικές γραμμές. Δεν ήθελα να οριοποιήσω την κατάσταση. Έτσι είναι η νομική. Αλλά είναι μια σχολή που μπορεί να απορροφείς πάρα πολύ. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ αν μπεις και είναι αυτό που έχεις επιλέξει να κάνεις. Συνεχίζει τέταρτο εξάμεινο, εκεί ξεκινάει η ιστορία σιγά σιγά. Και σου βάζει μέσα οικογενειακό δίκαιο, δίκαιο εμπορικών εταιριών και σου έχει και επιλογής. Αυτό ήταν, μπορώ να πω, από τα καλύτερα εξάμεινα. Πολύ. Δεν θα πω χαλαρό, θα πω όμως πιο εύκολο εξάμεινο, πιο ενδιαφέρον εξάμεινο. Το οικογενειακό μας πήγε πολύ καλά. Μετά συνεχίζει με ενοχικό δίκαιο ειδικό μέρος, γιατί το ενοχικό που σας είπα πριν ήταν το γενικό μέρος, τώρα έχει και ειδικό μέρος, και σου ξεκινάει έτσι πολιτική δικονομία την ωραία, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο ειδικό μέρος πάλι, φορολογικό και πάλι έχεις μαθήματα επιλογής, κουλουπού κουλουπού. Έχεις μπει πολύ βαθιά στο πνεύμα, έχεις καταλάβει σε τι σχολή είσαι, δεν μπορείς και δεν έχεις δυνατότητα να χρωστάς πια τόσο πολλά γιατί σου προστίθενται όλο και περισσότερα μαθηματάκια, δηλαδή κάπου φτάνει. Ευτυχώς έχεις όμως και το Σεπτέμβριο, δηλαδή μαύρο καλοκαίρι. Και συνεχίζει μετά διοικητικό δικονομικό δίκαιο, δηλαδή διοικητική δικονομία, δηλαδή όλες οι δικονομίες είναι πιάστες από την αρχή και διάβασέτες, γιατί αν έρθει το τέλος μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Οι δικονομίες επίσης είναι μαθήματα που απαιτούν πάρα πολύ πράξη και πάρα πολλά πρακτικά, επίλυση πρακτικών. Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών, αξιόγραφο, αυτό ήταν κάπως πιο εύκολο. Ποινική δικονομία, τέλειο. Και εγώ είχα τον Μαργαρίτη στην ποινική δικονομία, ήταν ένας από τους πιο καλούς και άρρωστους καθηγητές. Ένιωθες, ρε παιδί μου, την πόρωση παντού. Δεν μπορούσες να μην τον παρακολουθήσεις. Γενικό μέρος ποινικό, εγώ είχα την Καϊάφα, όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη ξέρετε. Μαργαρίτη είχα ποινική δικονομία και κάποια στιγμή νομίζω και Καλφέλη. Έτσι τον λέγανε, δεν θυμάμαι καν. Αλλά αυτοί οι δύο μου έχουν μείνει, ρε παιδί μου, και στα ποινικά πολύ καλό ήταν και ο Χατζικώστας, ο Πιτσιλέκης, φοβεροί άνθρωποι και δικηγόροι. Συνεχίζει μετά κληρονομικό δίκαιο, ένδικα μέσα αναγκαστική εκτέλεση, εκείνα διζόρι με τις αφέσεις, με όλα αυτά, πτωχευτικό δίκαιο, πολύ καλό αυτό, και μετά σου ξεκινάει τις εμβαθύνσεις. Τι σημαίνει εμβάθυνση ποινικού? Σημαίνει ουσιαστικά ότι σου παίρνει, τώρα αυτό γίνεται το τελευταίο έτος, εσύ τα έχεις περάσει όλα, είσαι σούπερ. Και λες πάμε να δώσουμε τώρα την τελευταία μας μάχη. Πλέον δεν λέγεται εμβάθυνση να πω εδώ, λέγεται σύνθεση. Σύνθεση ποινικού, ας πάρουμε αυτό. Ξαναδένεις το τελευταίο έτος όλο το ποινικό. Ποινικό γενικό μέρος, ποινικό ειδικό μέρος, ποινική δικονομία. Τα δίνεις όλα μαζί. Μετά έχεις σύνθεση αστικού, δίνεις αστικό, δίνεις γενικές αρχές, δίνεις πολιτική δικονομία. Δίνεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι έχεις διαβάσει μέσα στα έτη, το ξαναδίνεις από την αρχή. Και σου έρχεται σένα τώρα εκείνος ο Ιούνιος, ο καημένος, και λες,
πώς ακριβώς εγώ θα ξαναδιαβάσω όλα τα μαθήματα από την αρχή. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό και δεν ξέρω πώς το κάναμε όλες γενικά. Αλλά έχουν βγει πάρα πολύ καλά βιβλία και πάρα πολύ καλές σημειώσεις και πάρα πολύ καλά πρακτικά που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα μαθήματα μαζί σε πρακτικά. Σου ξεκινάει από την αρχή, από τα πιο εύκολα μέχρι πιο δύσκολα. Παίρνεις ένα τέτοιο εγχειρίδιο τύπου 500 σελίδες, το διαβάζεις, το μαθαίνεις, τα καταλαβαίνεις, τα κατανοείς και τελείωσε η υπόθεση. Δεν μπορείς σίγουρα να διαβάσεις ξανά για μία εξέταση 5 τέτοια βιβλία που αφορούν ένα μάθημα, έτσι. Μετά στο τελευταίο εξάμεινο, μετά πάλι έχει σύνθεση αστικού, έχει σύνθεση εμπορικού δικαίου, ιδιωτικό διεθνές, αυτό ήταν λίγο πιο εύκολο. Και τώρα βλέπω εδώ ξεκινάει, εδώ σημαίνω τους βαθμούς μου. Αν δείτε παιδιά στην αρχή τα μαθήματά μου, τα περνούσα όσα περνούσα, τα περνούσα με 5-6. Αυτό έγινε περίπου 2 εξάμεινα. Μεταπείσμωσα όμως. Μεταπείσμωσα και δεν μπορούσα να δέχομαι ότι θα δίνω και θα παίρνω 5-6. Οπότε μετά ξεκίνησε να ανεβαίνει πάρα πολύ η βαθμή μου, 7-8. Σε κάποιες συνθέσεις που μέχρι σήμερα η Στέλλα, η φίλη μου, με κοροϊδεύει, έχω πάρει 10. Τρομακτικό, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανα. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Σήμερα το λέω και να τριχιάζω ολόκληρη. Δεν ξέρω πώς διάβασα τόσο πολύ. Δεν ξέρω πώς πορώθηκα τόσο πολύ. Ενώ ήμουν στα χειρότερά μου από υγεία. Στα χειρότερά μου. Αλλά ίσως και γι' αυτό ήμουν τόσο άρρωστη που μπορούσα τόσο εύκολα να συγκεντρωθώ σε κάτι λόγω ψυχαναγκασμού. Ήταν απλό. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η νομική είναι μια σχολή η οποία είσαι 4 χρόνια στη σχολή, μετά να μην ξεχνάτε ότι έχετε και 18 μήνες πρακτικής άσκησης για να μπορέσετε να γίνετε ενεργά μέλη στο δικηγορικό σύλλογο. Αν τη βγάλεις σχολή σε 4, μπράβο σου. Πάρα πολύ καλά. Εν μεταξύ, παιδιά, σταμάτησε η κάμερα γιατί υπερθερμάτηκε. Έκλεισε. Έτρωγα, παιδιά. Και λέω τι να κάνω, να μην φάω. Έφαγα όμως τη φρίκη μου γιατί δεν άνοιγε η κάμερα και λέω τώρα τι θα κάνω. Και ήμουν έτοιμη να συνεχίσω με το κινητό, δεν ήθελα να μην το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Όλα καλά τώρα, έβγαλα την μπαταρία, τα βάλα στην πρίζα, όλα καλά. Νομίζω σταμάτησα εκεί που έλεγα ότι αν την έβγαλε σε 4 χρόνια, μπράβο σου. Και εγώ θεωρητικά σε 4 την έβγαλα. Μετά τρώσε όμως άλλους 18 μήνες άσκησης, οι οποίοι μάλλον δεν θα είναι ιδανικότεροι τη ζωή σου. Στα γραφεία οι συνθήκες είναι. Θα κρατήσω την ψυχραιμία μου και δεν θα τις χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, μπορεί να πέσεις πάνω σε ένα πάρα πολύ καλό εργοδότη, οπότε να πάει πολύ καλά η άσκησή σου και μετά μπορείς να ανοίξεις το γραφείο σου. Παρ' όλα αυτά μπορείς μετά να πας όπου άλλο θέλεις, να κάνεις το μεταπτυχιακό σου. Για να μην τα πολύ λέω όμως, η νομική είναι 5+ χρόνια. Δηλαδή, αυτό ότι είναι 4, λίγο να σταματήσει γιατί δεν είναι 4. Είναι περισσότερα χρόνια. Και αν θες να κάνεις και μεταπτυχιακό και διδακτορικό και οτιδήποτε θες να κάνεις, δηλαδή για να καταλάβετε, εγώ ξεκίνησα να διαβάζω το 18, είμαι 28, τώρα παρέδωσα διπλωματική, τώρα σταμάτησα να διαβάζω στη ζωή αυτή. Δηλαδή, το θέλεις και το κάνεις όμως. Εσύ έχεις επιλέξει να το κάνεις. Αντίστοιχα, έχω γνωστές και φίλες στην ψυχολογία. Ξέρω, όχι εκ των έσω απαραίτητα, από τα κορίτσια πιο πολύ, ότι είναι λίγο πιο εύκολη η σχολή. Έχει άλλα ζόρια, θεωρητικά ζόρια. Σίγουρα είναι επίσης μια δύσκολη σχολή, αλλά δεν ξέρω αν είναι στον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Και δεν με νοιάζει να συγκρίνω τις σχολές για να πω είμαι σε πιο δύσκολη σχολή. Σας το λέω μόνο και μόνο για να αποφασίσετε. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο παράγοντας. Τι θέλω στο μετά μου. Θέλω να βοηθήσω κόσμο μέσω της ψυχοθεραπείας, μέσω του λειτουργήματος αυτού. Θέλω να βοηθήσω κόσμο μέσω του δικαίου. Τέτοια πράγματα πρέπει να σκέφτεστε. Είδατε, και εγώ πίστευα ότι θα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ανοίξω γραφείο, να είμαι ειλικρινής. Πίστευα ότι θα γίνω ή συμβολογράφος ή θα πάω δικαστικό. Η ζωή μου τα έφερε λίγο διαφορετικά στην πορεία και ασχολούμαι αυτή τη στιγμή και ξεκινάω το ταξίδι των επιχειρήσεων, να το πω έτσι. Τελείωσα το μεταπτυχιακό μου. Δεν αποκλείω ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα με χτυπήσει κάποια στιγμή και πού θα γυρίσω. Αλλά αυτό είναι και το θέμα. Να έχεις το πτυχίο σου και ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν θέλεις να γυρίσεις. Προκειμένου όμως είμαι καλά ψυχικά σε αυτά που κάνω. Δεν θα ήθελα να τα αφήσω. Ξέρω πόσο αρρώστησα μέσα εκεί που ήμουνα και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Θέλω να προσφέρω στον κόσμο απλόχερα αυτό που εγώ δίνω τώρα σαν Κατερίνα.
Παρ' όλα αυτά, σέβομαι πάρα πολύ τη νομική. Η Κατερίνα είναι η νομική και εξαιτίας της νομικής η Κατερίνα είναι αυτή που είναι σήμερα, για πάρα πολλούς λόγους. Η νομική, πέρα από γνώση, νομική γνώση, θα σας χαρίσει πολύ μεγάλη εσωτερική εξέλιξη, νοητική εξέλιξη και πρόοδο, χειρισμό, τρόπους, πράγματα τα οποία δεν πίστευες ότι θα μάθεις από μία σχολή. Για μένα, αν πιστεύετε στο ονειράκι σας, αν έχετε χαρακτηριστικά αφοσίωσης, πόρωσης, διαβάσματος, θέλησης, η νομική είναι για σας. Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω και για την ψυχολογία, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για την ψυχολογία. Δεν ήθελα να σας αγχώσω με τη νομική, ούτε να την ωραιοποιήσω όμως. Ήθελα κάπου στη μέση να σας τα πω. Δεν θα τα βρείτε εύκολα, αλλά και πού τα βρίσκουμε εύκολα. Ζοριστήκατε ήδη για Πανελλήνιες, δηλαδή λογικό δεν είναι. Φάγατε τώρα έτσι ένα γερό διάβασμα. Οπότε θα ξαναβάτε στη νομική. Απλά στη νομική είσαι πιο. Δεν θα πω χαλαρά. Είσαι φοιτητή, δηλαδή το βιώνει διαφορετικά. Οι Πανελλήνιες είναι κάτι πάρα πολύ πιεστικό. Νομίζουν όλοι ότι από αυτό θα κριθεί η ζωή σου. Εν μέρει κρίνεται ουσιαστικά η επιλογή της σχολής από αυτό. Okay. Οπότε αν δεν περάσει, μπορεί να ξαναδώσει. Μπορεί και να μην ξαναδώσει, να κάνει κάτι δικό σου, να κάνει κάτι άλλο. Πιο πολύ ήθελα να σας δώσω έτσι κουράγιο. Ότι ακόμα κι εγώ που πίστευα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, ακόμα κι εγώ που όταν άνοιξα το βιβλίο λέω τι εννοεί εδώ ο ποιητής στην πρώτη πρόταση, κατάφερα να γράφω 9, κατάφερα να πάρω το πτυχίο μου, κατάφερα να πάρω το νοτοπιακό μου, αφοσιώθηκα, έμαθα τα ελληνικά απίστευτα καλά, ήρθα σε μια χώρα που μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Αν πιστεύετε σε αυτό που πάτε να κάνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας σταματήσει κανένας. Κανένας. Γράψτε μου από κάτω τις επιλογές σας στο μηχανογραφικό, είτε είναι νομική, είτε είναι ψυχολογία, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Κάπου εδώ να πω και ένα insight, μια insight πληροφορία, ότι 2 φορές αστερίσκος έχω προσπαθήσει να πάω για κατατακτήριες ψυχολογίας, αλλά πάντα κάτι επαγγελματικό τύχαινε εκείνο τον Δεκέμβριο και έπρεπε να λείπω Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό. Και μάλλον δεν το ήθελε η ζωή. Εγώ έτσι το έχω μεταφράσει και κάποια στιγμή τα έκλεισα, έδωσα το βιβλίο στην κοπέλα που μου το έχει δανείσει και είπα. Εγώ τελείωσα με αυτό, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Ήταν εξίσου δύσκολο, θα πω, όταν διάβαζα για κατατακτήριες. Θεωρείς προσωπικότητα, θυμάμαι, κάτι βιβλία έτσι, με παιδική ψυχολογία. Είχε ζόρι. Εγώ είχα μάθει να ζορίζομαι αλλιώς το διάβασμα. Έπρεπε να σκέφτομαι πιο πρακτικά, έπρεπε να βλέπω το δράστη, έπρεπε να βλέπω την ποινή, έπρεπε να βλέπω άλλα πράγματα. Η ψυχολογία έχει άλλη δυσκολία από την άλλη, έχει πιο θεωρητική δυσκολία. Οπότε πραγματικά σέβομαι και όσους είναι στην ψυχολογία. Γράψτε μου από κάτω τις σχόλια που θα επιλέξετε. Γράψτε μου ό,τι θέλετε πραγματικά, θα είμαι εδώ να το ακούσω. By the way, μιας και έκανα αυτό το βίντεο έτσι καθιστώ, είπα να μείνω με τα ρούχα του γυμναστηρίου. Ουσιαστικά φοράω αυτό το τέλειο σύνολο που είναι έτσι και άνετο. Πολύ κόζι και πολύ ωραίο έτσι χρώμα μέντας. Θα σας βάλω από κάτω τις νέες αφήξεις ρούχων, είναι My Protein και έχουμε από σήμερα μέχρι 16 εβδομάδες, αν κάνω λάθος, 38% με τον κωδικό Κατερίνα. Εγώ και ο Σταμάτης έχουμε πάρει πόρος με αυτές τις βάφλες, τις έχουμε πάρει εμείς σε χουντούκι, αλλά έχει και cookies and cream, έχει και αν πάρετε βανίλια, είναι λευκό όλο μέσα, inside πληροφορία. Αυτά. Δεν θέλω να μου απογοητεύεστε, να μην ακούτε κανέναν σχετικά με το τι αξίζετε. Έχετε κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο ήδη, δώσατε Πανελλήνιες και ακόμα και αν δεν δώσατε, πραγματικά ακόμα και αν δεν δώσατε, πάλι κάνατε κάτι μεγάλο και αυτό θέλει κότσια, να κάνεις κάτι οτιδήποτε που σας αρέσει, ας πούμε, και να μην δώσεις Πανελλήνιες. Να πιστεύετε στον εαυτό σας, στις ικανότητές σας, ακόμα και αν στην αρχή φαίνεται βουνό. Εγώ πίστευα ότι αυτά τα βουνά δεν θα τα περάσω ποτέ, αλλά η νομική είναι ο λόγος που σήμερα πιστεύω ότι μπορώ να κάνω όσα ακόμα οραματίζουν και ονειρεύουν. Αυτό. Να παραγγείλετε ρουχαλάκια. Να συμπληρώσετε σκεπτόμενοι το μηχανογραφικό σας. Και να σας αγαπάτε. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Και να τρώτε φυσικά. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο μας γύρο.